Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, η Ινδονησία προχώρησε τελικώς στην εκτέλεση 8 θανατοπινητών που είχαν βρεθεί ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους ένας Ινδονήσιος και 7 πολίτες από την Αυστραλία, την Νιγηρία και τη Βραζιλία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ανάμεσα στους εκτελεστέντες δεν ήταν μία γυναίκα από τις Φιλιππίνες. Η Mary Jane Veloso φαίνεται πως γλίτωσε από το εκτελεστικό απόσπασμα την τελευταία στιγμή. Ο Γενικός Εισαγγελέας επιβεβαίωσε πως ανέκυψαν νέα στοιχεία για την υπόθεση της γυναίκας. Ειδικότερα πως ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο παραδόθηκε στις αρχές των Φιλιππινών και συνεπώς η υπόθεση θα ανοίξει εκ νέου.